Αγαπητοί φίλοι της εκπομπής Αναζητώντας το Δίκαιο, γεια σας και πάλι. Είμαστε κοντά σας, συντροφιά με τον κύριο Παπαδόπουλο Θεόδωρο, υποψήφιο βουλευτή με την Ελλήνο Συνέλευση στο νομό Καστοριάς. Και να χαιρετήσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα. Γεια σας και στους τηλεθεατές σας, κυρία Κανανικού. Και χαίρομαι ξανά που είμαι στην εκπομπή σας. Και εμείς χαιρόμαστε, κύριε Παπαδόπουλε, για άλλη μια φορά. Κύριε Παπαδόπουλε, το θέμα μας σήμερα αφορά τα τρόφιμα, φρούτα και διάφορα άλλα τρόφιμα που αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ ή από το μανάβικο, όπου σε ένα μπάνκο μαναβικής ενός σούπερ μάρκετ βλέπουμε φρούτα πολλών ειδών. Το μάτι μας όμως πάει σε αυτά που είναι μεγάλα, γυαλιστερά και όχι στα πιο μικρά, τα χτυπημένα, θέλουμε ότι είναι πιο τέλειο. Το τέλειο όμως πόσο είναι φυσιολογικό, γιατί η φύση ξέρουμε ότι δεν προτιμάει την τελειότητα, και πόσο είναι υγιεινά αυτά τα τέλεια, μεγάλα, ολοστρόγγυλα, γυαλιστερά, σταφύλια, καρπούζια, οτιδήποτε. Σίγουρα, όπως αναφέρατε, κυρία Καρανίκου, αυτά όλα τα οποία δημιουργούν έχουν ομορφιά και είναι σχεδόν όλα στο ίδιο μέγεθος. Μπράβο, αλλά, ναι, και τα πανομοιότυπα, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν είναι αυτό που πρέπει να καταναλώνει ο άνθρωπος για τον οργανισμό του και για την υγεία του. Γιατί, όπως ξέρουμε και λέμε, και το λένε και οι γιατροί, όλα εξαρτιόνται, λέει, η υγεία μας από τις τροφές μας. Δηλαδή, ό,τι τρώμε, αυτό και είμαστε. Mm-hmm. Δηλαδή, πρέπει να προσέξουμε, και ειδικά στη σημερινή εποχή, πρέπει να προσέξουμε αυτά τα πράγματα, διότι υπάρχουν πολλά που κυκλοφορούν και, όπως αναφέρατε, μας μπερδεύει η ομορφιά. Γι' αυτό δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο την ομορφιά, πρέπει να κοιτάμε και την ποιότητα. Και να αναφέρουμε, να πάμε έτσι, πώς προσπαθούν οι μεγάλες εταιρείες, προσπαθούν να μας αλλάξουν αυτά που τρώγαμε, τα παραδοσιακά, τα υγιεινά, και να μας φέρουν αυτά τα εμπλουτισμένα, τα οποία οι ίδιοι τα δημιουργούν ή με μεταλλάξεις, με διάφορες μεταλλάξεις που κάνουν σε διάφορους σπόρους. Και έχω ακούσει σε μια εκπομπή που στην Αγγλία, λέει, δημιουργούν, γιατί βλέπετε τώρα, το έχουμε ρίξει ότι φταίει για όλα αυτά η κλιματική αλλαγή, για όλα τα πράγματα. Εκείνη φταίει, δεν φταίνε οι άνθρωποι που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα, φταίει ο καιρός, δηλαδή η κλιματική αλλαγή, και θέλουν και κάνουν ένα σιτάρι, έχουν δημιουργήσει ένα σιτάρι τώρα, το οποίο να αντέχει και στην ξηρασία και στο, δηλαδή οτιδήποτε καιρικές συνθήκες και να κάνει, αυτό θα αντέχει. Mm-hmm. Και, αλλά τι σιτάρι είναι και πόσο καλό είναι για τον άνθρωπο, αυτό δεν θα το ξέρουμε. Και μάλιστα, εγώ πιστεύω, δηλαδή και όπως γίνεται συνήθως, αυτοί ένα προϊόν για να το προωθήσουν, σου λέει, κύριοι, λένε τους γιορτούς, και θα έχει μεγαλύτερη παραγωγή, αλλά σου λέει στο επιδοτό και όλα σε αυτό το συγκεκριμένο σιτάρι, στο επιδοτό, καλλιέργησέ το. Και έχεις και μεγαλύτερη παραγωγή και πάρεις και περισσότερα λεφτά. Και έτσι παρασύρεται ο Γιώργος, και με αυτήν την ακρίβεια που έχουμε, όπως γνωρίζουμε, πετρέλαια, ρεύματα και χίλια δυο άλλα μύρια, αναγκάζεται ο Γιώργος, σου λέει, να πάρω κάτι παραπάνω για να μπορέσω να καλύψω και τα έξοδά μου, αλλά να βγάλω και κάποιο κέρδος. Και έτσι σιγά σιγά αυτό το γνωρίζουν αυτοί και προσπαθούν έτσι τον κόσμο και τον Γιώργο να τον προωθήσουμε σε αυτά τα πράγματα, που για μένα αυτά δεν είναι τα φυσιολογικά, δεν είναι αυτά που πρέπει να καταναλώνει ο άνθρωπος. Ο Γιώργος, κύριε Παπαδόπουλε, εμπιστεύεται τους ειδικούς κι αυτός, δηλαδή θα εμπιστευτεί το γεωπόνο του. Τι θα προωθήσει ο γεωπόνος, ποιο προϊόν θα του πει, πάρε αυτό και σπίρτο στο χωράφι σου, έτσι δεν είναι? Θεωρώντας ότι αυτό είναι και το σωστό. Έτσι, δυστυχώς, γιατί έχω μιλήσει και με γεωπόνους και το μόνο που έχουν, βέβαια δεν φταίνε αυτοί, γιατί έτσι μάθανε.
πήραν πτυχία απάνω στα χημικά, λιπάσματα χημικά, φάρμακα χημικά. Δηλαδή, ποιο φάρμακο έχει μάθει, ποιο φάρμακο να ρίξει να σκοτώσει τον τάδε χόρτο. Ποιο φάρμακο να ρίξει να χτυπήσει το τάδε ζυζάνιο. Θα ήθελα να κάνουμε μία παρένθεση, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί, παράδειγμα, η γεωργική σχολή είναι η αμερικάνικη γεωργική σχολή κιόλας. Έχει να κάνει με τη Μοσάντο. Δηλαδή, κάποιες εταιρείες μεγάλες προωθούν τα δικά τους προϊόντα, τη μετάλλαξη αυτών των προϊόντων και τη γνώση μέσα σε αυτές τις σχολές. Άρα, λοιπόν, τα Ελληνόπουλα που θα πάνε να σπουδάσουν σε αυτή τη σχολή και μετά να ασχοληθούν με τη γεωργία, οι γνώσεις που θα πάρουν θα είναι γνώσεις, πραγματικές γνώσεις, δηλαδή που θα δίνουν τη γνώση για το φυτό με τη φυσιολογία του έτσι όπως πρέπει να είναι, ή θα προωθούν τις εταιρείες τις γνώσεις, λογικά, αφού η Μοσάντο το προώθει. Αυτό ακριβώς, αυτό γίνεται. Δηλαδή είναι κάποιες εταιρείες που επιδοτούν και πρημοδοτούν ακόμα και τις ίδιες τις σχολές, και έτσι για να περάσουν τα δικά τους προϊόντα. Άρα λοιπόν, κατά πόσο μπορεί ένας γεωργός να εμπιστευτεί το γεωπόνο του τη στιγμή που ο γεωπόνος ό,τι ενημέρωση έχει θα είναι σεμινάρια από τέτοιες μεγάλες εταιρείες. Μπορεί να τον εμπιστευτεί, πρέπει να τον εμπιστευτεί. Αυτή τη στιγμή δεν έχει και άλλη λύση. Δεν έχει που να πάει και τι να κάνει, και αναγκάζεται. Εξ ανάγκης πάει και παίρνει αυτό τον σπόρο, γιατί δεν υπάρχει άλλος. Και όχι μόνο αυτό, και σου λέει, με αυτό το σπόρο θα ρίξεις αυτό το λίπασμα, θα έχεις μεγαλύτερη παραγωγή, θα έχεις το ένα, το άλλο, δηλαδή προσπαθεί να τον γεωργό, για να τον δώσει σαν κίνητρα, να το πούμε, για να πάρει αυτό το σπόρο. Αλλά στο φινάλε, από εκεί και πέρα δεν μας ενδιαφέρει αυτός ο σπόρος, από τι είναι, πώς έγινε, τι έγινε, ναι, και ο άνθρωπος που θα το φάει, αν είναι καλό για την υγεία του, αν είναι σωστό για να το φάει αυτό το πράγμα, οτιδήποτε, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι εκείνη η παραγωγή. Άρα δεν έχουν και επιλογές οι Γεωργοί, οπότε αναγκάζονται και από τον νόμο, νομίζω, να κάνουν αυτό που τους επιβάλλει ο νόμος και να εμπιστευτούν τους γεωπόνους. Για τους σπόρους τουλάχιστον, ναι. Και αυτό, κύριε Καρανικόλα, για να προωθήσουν αυτοί κάποιες εταιρείες τα προϊόντα τους, δίνει στο κράτος και το κράτος το επιδοτεί. Σου λέει, άμα βάλεις από αυτόν τον σπόρο, θα σε επιδοτώ και τόσο. Άρα και... Δηλαδή και το ίδιο το κράτος μας σμπρώχνει τον Γιώργο. Εξ ανάγκης ο Γιώργος πηγαίνει εκεί. Όχι ότι θέλει ή γνωρίζει. Και όπως αναφέραμε, και οι γεωπόνοι έχουν μάθει σε αυτό τα πράγματα. Απάνω στα χημικά, απάνω στα φάρμακα, απάνω δηλαδή που δεν γίνεται τίποτα αν δεν είναι ρίξεις φάρμακο. Ναι. Κάποτε οι Γεωργοί δεν είχαν, ούτε ξέραμε από φάρμακα, ούτε ξέραμε από λιπάσματα. Λίπασμα ήταν η κοπριά μας. Θα μου πεις, είχαμε την παραγωγή που έχουμε σήμερα. Όχι βέβαια. Ναι, αλλά τρώγαμε προϊόν. Εγώ, να σας πω ένα παράδειγμα δικό μου. Εγώ ήμουν φούρναρης. Όταν στις αρχές του 77 είχα ανοίξει το φούρνο, όταν έβγαζα ψωμί από το φούρνο, όταν έβγαινε το ψωμί, μύριζε όλη η γειτονιά. Σήμερα περνάς από δίπλα και χαμπάρι δεν παίρνεις αν είναι ο φούρνος δίπλα. Έτσι, έτσι κύριε Παπαδόπουλε. Γιατί τα έχουν αλλάξει όλα. Αυτό είναι. Δυστυχώς, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Έλα, υπάρχει βέβαια, κάτι πρέπει να κάνουμε σαν λαός και σαν έθνος. Γιατί το κράτος εδώ είναι που πρέπει να είναι δίπλα στον Γεωργό και να τον δείξει πώς πρέπει να καλλιεργήσει και τι να καλλιεργήσει. Και όχι τα συμφέροντα των βιομηχανιών. Το κράτος όμως έχει αποδείξει, κύριε Παπαδόπουλε, ότι είναι στο πλευρό των μεγάλων εταιριών. Τους βοηθάει για το κέρδος τους και προωθεί αυτές τις εταιρείες και δεν ενδιαφέρεται για την υγεία των πολιτών του. Όχι βέβαια, κυρία Καρανίκου, εδώ που τα λέμε βλέπουμε, ας πούμε, τώρα την άνοιξη, όπως ξέρετε κι εσείς, είχαμε πρόβλημα στο λάδι, όχι στο ελαιόλαδο, στο ηλιέλαιο. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι προσπαθούν τώρα να κάνουν ένα λάδι
γενετικό, λέει, τροποποιημένο, ένα φυτό που λέγεται και ελαιοκραντή. Ελαιοκραντή. Ένα φυτό το οποίο από εκεί θα παίρνουν και να κάνουν λάδι. Αυτό το λάδι που παίρνουν, αυτό είναι για κινητήρες αυτοκινήτων, για κεριά, για λάμπες τις παλιές που είχαμε, βιοκαύσιμο, κραγιόν, μελάνες και τέτοια. Αυτό δηλαδή που ήταν για αυτά τα προϊόντα, σιγά σιγά θα το φάει ο άνθρωπος. Κύριε Παπαδόπουλε, γρανάζια του καθεστώτος δεν είμαστε, έτσι δεν μας θεωρούν. Είμαστε τα γρανάζια τους, οπότε για αυτούς... Όχι μόνο γρανάζια είμαστε, είμαστε τα τελευταία γρανάζια τα οποία έχουμε λιώσει κιόλας από τον πολιτό. Έτσι το δούλεμα έτσι που, μας κάνουν. Οπότε δεν νοιάζονται για τις ζωές μας, ούτε μας θεωρούν κάτι χρήσιμο. Είμαστε χρήσιμα όσο είμαστε και τα γρανάζια τους και δουλεύουμε για αυτούς και είμαστε υπάκουοι, οπότε τέτοια λάδια θα μας ταΐσουν. Εκεί μας στάσανε και όχι μόνο αυτό. Βλέπετε, ας πούμε, ξέρω εγώ τώρα λένε, ας πούμε, ότι είμαστε πολύ ο πληθυσμός της γης και πρέπει να βγάλουμε και τροφές. Και αρχίσανε να κάνουν, ήδη ξεκινήσανε, βγάλαν δηλαδή, συνθετικά προϊόντα, όπως είναι το αυγό. Δηλαδή, συνθετικό αυγό, μπιφτέκια, κρέας, αυγό, τυριά, διάφορα δηλαδή, αρχίζουν και βγάζουν φαγητά συνθετικά. Άντε αυτά που θα τα φάει ο άνθρωπος, τι θα κάνει ο οργανισμός του, πώς θα λειτουργήσει. Δηλαδή κύριε Παπαδόπουλε, στα ράφια τώρα των σούπερ μάρκετ, όταν θα παίρνουμε παράδειγμα αυγά, θα πρέπει να κοιτάζουμε τα συστατικά, αν είναι συνθετικό αυγό ή αυγό από κότα. Πώς θα κοιτάξτε είναι. Να δείτε, ακόμα πιστεύω στην Ελλάδα να μην έχει φτάσει αυτό το αυγό. Ήδη στην Κίνα το βγάζανε και το διαφημίζαν κιόλας. Αλλά εγώ πιστεύω ότι οι κρέατα, μπιφτέκια κυκλοφορούν και στην Ελλάδα. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Ειδικά τα μπιφτέκια ψήνονται και λέμε τι ωραία και νόστιμα είναι. Ναι, αλλά από τι είναι δεν ξέρουμε. Γιατί τα κάνουν, τα εμπλουτίζουν αυτοί έτσι, ούτως ώστε έχουν κάποια γεύση όμορφη, μυρίζουν κιόλας και είναι όλα μια χαρά. Και μετά το τρώει ο άνθρωπος και μετά αρχίζει και ψάχνεται εδώ πονάω, εκεί πονάω και γιατί πονάω, τι έγινε, αφού μια χαρά ήμουνα. Αυτά δεν τα βλέπει όμως ο πολίτης που έχουμε καταντήσει, που όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή ζει με χάπια και με φάρμακα. Γιατί? Το ότι τρώμε, κύριε Παπαδόπουλε, μη εποχιακά προϊόντα, για παράδειγμα, τρώμε την ντομάτα μέσα στο καταχύμωνο. Και αυτό που έχω ακούσει από επιστήμονα που έκανα συζήτηση μαζί του, ήταν ότι υπάρχει ντομάτα μεταλλαγμένη με κύτταρα σκορπιού, ώστε να είναι απ' έξω το περίβλημα της ντομάτας σκληρό και να μην σαπίζει εύκολα. Αυτή η ντομάτα όμως, στον ανθρώπινο οργανισμό, δημιουργεί κύστες. Και έτσι έχουμε το φαινόμενο πολυκυστικές οοθήκες στις γυναίκες και διάφορες κύστες στο σώμα και οφείλονται στην ντοματούλα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ και την ευχαριστιόμαστε Γενάρη μήνα, για παράδειγμα. Γι' αυτό λέμε, και πολλοί το λένε και γιατροί το λένε, κάποιοι σωστοί, όταν θέλουν δηλαδή όντως, και πιστεύω και στον εαυτό τους και στα παιδιά τους, όπως αναφέρατε εκεί πέρα, είναι το κάθε είδος στην εποχή του να το φας. Όταν δεν είναι η εποχή του, αναγκαστικά αυτό το προϊόν δεν μπορεί, όπως είπαμε τώρα, τα σταφύλια να τα φάμε το Δεκέμβριο. Τα σταφύλια είναι τώρα, Σεπτέμβριο, άντε και μέχρι Οκτώβριο. Δεκέμβριο, Ιανουάριο μήνα σταφύλια ή καρπούζια, Γενάρη, Μάρτιο. Αυτά όλα κάτι γίνεται δηλαδή. Από εκεί να καταλάβουμε και να αρχίσουμε να πονηρευόμαστε. Δεν μπορούμε δηλαδή αυτά τα οποία ξέραμε μέχρι χθες ότι ξέρεις μέσα στους 2 μήνες γίνεται αυτό. Τον άλλο μήνα γίνεται εκείνο. Τον παραάλλο εκείνο. Σήμερα όλο το χρόνο έχουμε απ' όλα. Απ' όλα ναι. Αλλά τι τρώμε, εκείνο δεν γνωρίζουμε. Και δεν μας το λένε. Και σε πολλά, και να προσέχει ο καταναλωτής, δηλαδή γιατί και σε πολλά τρόφιμα και σε σακούλες και κάτι που παίρνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να προσέχει, εκεί υπάρχει το έψιλον. Το έψιλον είναι αυτό που κανονικά απαγορεύεται. Δεν θα πρέπει το κράτος να βάζει, γιατί εκεί λένε ότι όντως υπάρχει κάποιο κάτι μέσα το οποίο είναι επιβλαβές. Ναι, αλλά εσύ σαν κράτος δίνεις την άδεια να κυκλοφορήσει και να το
και να καταναλωθεί. Γιατί? Και δεν μας λένε και ακριβώς τι, από τι φτιάχνονται αυτά τα ε, γιατί γνωρίζω το ε, νομίζω ε120 είναι, δεν είμαι σίγουρη, που είναι από αλεσμένη ψημένη κατσαρίδα, κύριε Παπαδόπουλε. Από πολλά γίνονται, κυρία Καρανικού. Και από κατσαρίδες και από σπουλίκια και από τι δεν γίνονται. Έχουν βρει τον τρόπο αυτοί που να τα λέθουν όλα, να βάζουν αυτά που χρειάζονται, να τα δίνουν τη μορφή που χρειάζεται, να τα δίνουν τη γεύση που χρειάζεται και λέμε εμείς τι ωραία, τι καλά. Άρα, αλλά, κύριε Παπαδόπουλε, είπαμε, μετά το πρόβλημα στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι εταιρείες θέλουν να πλουτίσουν, δεν νοιάζονται για την υγεία μας, δεν νοιάζονται για τις ζωές μας, ούτε για των παιδιών μας τις ζωές. Παράγουν λοιπόν ό,τι να είναι, με ό,τι προϊόν να είναι, αρκεί να είναι νόστιμο στον ουρανίσκο στη γλώσσα τη δικιά μας και να το προωθούν. Η κυβέρνηση προωθεί τις εταιρείες, εμείς τι πρέπει να προσέξουμε, να τα αποφύγουμε όλα αυτά. Εμείς πρέπει να προσέξουμε, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, τις εποχές, όπως αναφέραμε, πότε, ποια εποχή είναι, είναι το καρπούζι Φερρυππίν είναι Ιούλιο-Αύγουστο. Λοιπόν, πρέπει να το φάμε τότε. Δεν θα το φάμε τον Ιανουάριο μήνα. Για να το φάμε τον Ιανουάριο, κάτι δεν πάει καλά. Όπως το πορτοκάλι το τρώνε το καλοκαίρι. Μα το πορτοκάλι είναι το φθινόπωρο, το χειμώνα. Δηλαδή, κάθε φρούτο είναι στην εποχή του. Αυτά, αλλά και ό,τι αγοράζουμε και από τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή κάποια, σου λέει μπορεί να διατηρηθεί ένα χρόνο, δύο χρόνια. Για να τη διατηρηθεί αυτό δύο χρόνια και τρία πολλά είναι, δεν μπορεί να είναι καθαρό προϊόν. Έχει κάτι το οποίο το κρατάει να είναι ένα χρόνο και δύο χρόνια. Φυσιολογικά δεν μπορεί να κρατηθεί. Ας σας πάρω εγώ το αλεύρι, όταν είχαμε το αλεύρι πήγαινε μέχρι τρεις μήνες. Σε πληροφορώ σήμερα μπορεί να πάει και ένα χρόνο να κρατήσει το αλεύρι. Γιατί, πώς γίνεται αυτό? Άραγε, κάτι μπαίνει μέσα. Έχει και το αλεύρι συντηρητικά, κύριε Παπαδόπουλε. Βεβαίως πρέπει να συγκρατήσουν. Για να το κρατήσουν ένα μήνα, λέω, ένα χρόνο, 8 με 10 μήνες, δεν μπορεί να το κάνει. Σου λέω, τρεις μήνες ήταν η ζωή του. Γιατί μετά αρχίζει και χαλάει. Βέβαια, εντάξει, εξαρτάται και από σε τι τοποθεσία θα το έχεις. Αν το έχεις σε υγρασία, αν το έχεις σε ξηρασία, και... αλλά δεν κρατάει τόσο όσο κρατάει σήμερα. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία μας τα έχουν κάνει έτσι και μας τα έχουν φέρει που, όπως αναφέρατε εκεί πέρα, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το κέρδος. Δεν τους ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή. Η ανθρώπινη ζωή πρέπει το κράτος να ενδιαφέρεται για την ανθρώπινη ζωή και για τους πολίτες αυτής της χώρας. Δυστυχώς άλλος, δεν υπάρχει κανένας άλλος παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει τον καταναλωτή. Κύριε Παπαδόπουλε, στην Ελλήνων Πολιτεία, η οποία θα έρθει και θα υπάρξει με την Ελλήνων Συνέλευσης. Στην Ελλήνων Πολιτεία θα υπάρχει κάτι τέτοιο, θα υπάρχουν τέτοια τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ? Στην Ελλήνων Πολιτεία, όπως αναφέρατε κυρία Καρανίκου, δεν θα υπάρχουν από αυτά τίποτα. Ό,τι μεταλλαγμένο, ό,τι χημικό, ό,τι υβρίδιο, αυτά όλα θα εξαφανιστούν. Θα είναι το βιολογικό. Εμείς τον άνθρωπο, τον Έλληνα, τον θέλουμε να είναι ζωντανός και να μην υποφέρει και να μην έχει πόνους και να μην παίρνει 10 χάπια την ημέρα για να κρατιέται στη ζωή. Μόνο με την τροφή θα ζει και δεν χρειάζεται να παίρνει και τα χάπια του. Στην Ελλήνων Πολιτεία αυτά όλα θα ελέγχονται. Ακόμα και ό,τι θα έρχεται από έξω, εκτός τα δικά μας εδώ που θα ελέγχονται η παραγωγή, όλα τα φρούτα, όλα τα προϊόντα, όλα τα φυτά, αλλά και ό,τι έρχεται και από έξω, δεν θα υπάρχει μεταλλαγμένο προϊόν. Αυτό θα σταματήσει στα τελωνία. Δεν θα έρχεται στην Ελλάδα μέσα. Και έτσι, εγώ πιστεύω, μετά θα δείτε ότι και οι γεωργοί θα ανεβούνε, και θα παράξουνε, γιατί εμείς θα δώσουμε κίνητρα στους γεωργούς να παράξουν όλο τον κάμπο που παράξουν και μία και δύο και τρεις τα γεννήσαμε να κάνουμε γεννήτες ή αιωλικά πάρκα.
Στην Ελληνοπολιτεία αυτά δεν θα γίνουν. Αλλά θέλει και το νερό του. Στην Ελληνοπολιτεία θα κάνουμε φράγματα, θα έχουν όλα τα χωράφια νερό. Μπορεί να ποτίζει ο Γιώργος. Σήμερα θέλει, αλλά δεν μπορεί. Εδώ να σας πάρω ένα παράδειγμα, κυρία Γρανίκου. Έχουμε κτηνοτρόφους έξω από το χωριό, κάνα χιλιόμετρο. 5-7 φορές πήγαν, το ρίξαν το χαλίκι, τον άνθρωπο δηλαδή, σχεδόν κάθε χρόνο βάλουν χαλίκι και δεν τον κάνουν άσφαλτο. Φέτος πάλι πήγαν εκεί πέρα και λέει του χρόνου θα κάνουν άσφαλτο. Γιατί του χρόνου? Δηλαδή του χρόνου που θα ξαναχαλάσει από τις βροχές και από αυτά, πάλι θα ρίξουμε χαλίκι. Δηλαδή μια δουλειά που είναι να γίνει με 10 ευρώ, εμείς το κάνουμε με 100. Εκεί έχουμε φτάσει. Και δεν γίνεται και δουλειά σωστή. Άρα λοιπόν στην Ελλήνων Πολιτεία το κράτος θα είναι, η πολιτεία μάλλον, θα είναι στο πλάι και εστιασμένη με ενδιαφέρον πραγματικό στους γεωργούς και στους κτηνοτρόφους. Και αυτό και τις τιμές θα βλέπει, το κράτος θα βοηθάει και επιδοτήσεις θα δίνει αυτών που εργάζονται, σε αυτούς που εργάζονται, όχι σε αυτούς που αφήνουν αγρανάπαυση, λέει, τα χωράφια, δεν τα σπέρνουν και παίρνουν επιδοτήσεις. Όχι, σε εμάς κύριε, το εργάζεσαι, παίρνεις, τι έβγαλες, 10, θα πάρεις και από το κράτος 1, 2, 5, 10, θα πάνω στο προϊόν σου. Και όχι γιατί μην το δουλεύεις το χωράφι σου και θα πάρεις επιδότηση. Δηλαδή, σου λέει κλείστο, σου λέει τεμπέλιασε, μην ασχολείσαι. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό έκαναν και ούτε κοπάδια έχουμε αυτά που είχαμε, χιλιάδες είχαμε, εκατομμύρια είχαμε ζώα. Και σήμερα μας τα κάναν έτσι και πολλοί κτηνοτρόφοι σου λέει δεν βγαίνω, πρέπει να τα κλείσω, θα τα πουλήσω, θα τα τελειώσω. Εκεί δυστυχώς στην Ελληνοπολιτεία αυτά όλα θα διορθωθούν και θα χαίρεται και κτηνοτρόφος και ο Γιώργος, οι πάντες. Οι πάντες θα είναι, θα χαίρονται να εργάζονται. Και όχι σήμερα από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι μέσα στις μάντρες, μέσα στα βουνά, μέσα στις λάσπες, μέσα στις βροχές. Και ποιο είναι το όφελος? Περιμένουν το κάθε γαλατά που θα παίρνουν το γάλα και να τους πληρώσει την τιμή που θέλει και να τους πληρώσει μετά από 3 μήνες, 6 μήνες και δεν λέει. Τι είναι αυτά? Αυτός πώς θα βγάλει ο Γιώργος, ο Γιώργος παραπέρα, πώς θα ζήσει αυτόν τον μήνα που έχει να οργώσει, να σπίρει, να κάνει? Ωραία κύριε Παπαδόπουλε. Αγαπητοί τηλεθεατές, έτσι να συνοψίσουμε λιγάκι αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Παπαδόπουλο σήμερα στην εκπομπή μας. Προσέχετε πάρα πολύ λοιπόν τι ψωνίζετε στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Κοιτάτε, διαβάζετε τα συστατικά τους, αλλά και στη Μαναβική ας αποφύγουμε τα φανταχτερά, τα πανομοιότυπα φρούτα, γιατί κάτι ύποπτο συμβαίνει με όλα αυτά και φρούτα τα οποία δεν είναι εποχιακά. Τη λύση βέβαια σε όλη αυτή τη συμφορά, γιατί συμφορά είναι για την υγεία μας, μας την δίνει ο κύριος Παπαδόπουλος. Πρέπει να επιλέξουμε συνειδητά την αλλαγή σε όλο αυτό το κακό που συμβαίνει στις μέρες μας και να επιλέξουμε την Ελλήνων πολιτεία, να στήσουμε και να ζήσουμε σε μια δίκαιη πολιτεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία ξανά να μιλήσουμε και να πούμε κάποια πράγματα που είναι για τον άνθρωπο. Εμείς θέλουμε τη προβληματίζουμε έτσι. Θέλουμε τον άνθρωπο. Αναζητάμε πρώτα το δίκιο. Και μετά όλα τα άλλα. Αναζητάμε το δίκιο σε αυτή την εκπομπή. Παραθέτουμε όλους τους προβληματισμούς ώστε να προβληματιστούν και οι τηλεθεατές μαζί με εμάς. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Δύναμη φως. Δύναμη φως.